Λογικά πρέπει να πούμε ότι ο χειμώνας τώρα ξεκίνησε, άρα καλό χειμώνα. Διότι πράγματι δεν είχαμε χειμώνα, δεν είχαμε βαρύ χειμώνα, αν και η Τρίπολη, όπως και η Αντοκάμι, που είναι σε υψόμετρο 700 μέτρα, αλλά και ο ορεινός όγκος της Αρκαδίας, έχει πάντα και χειμώνα, μπορεί να μην έχει βαρύ χειμώνα, αλλά έχει χειμώνα. Αυξημένες είναι οι παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης στα ορεινά χωριά της Αρκαδίας και την πόλη της Τρίπολης, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας των τελευταίων ημερών. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης με αρκετές ποσότητες και μεγάλο ενδιαφέρον από τους καταναλωτές, διότι είναι αναγκαίο κακό. Αλλά συγχρόνως είναι και το πιο αξιόπιστο για τη θέρμανση των οικοκυριών και ιδιαίτερα στην Τρίπολη, γιατί η Τρίπολη δεν είναι ούτε Καλαμάτα, ούτε Αθήνα, ούτε Ναύπλιο. Είναι υψημένες οι ανάγκες και το αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα και ιδιαίτερη μέρημνα. Αυτή την περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης κυμαίνεται στο 1,5 ευρώ ανά λίτρο. Το επίδομα θέρμανσης που δικαιούνται ως επιστροφή οι καταναλωτές στην Αρκαδία είναι υψηλότερο φέτος και οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι. Οι διεθνείς συγκυρίες, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση των διεθνών τιμών. Γιατί το πετρέλαιο είναι χρηματιστηριακό προϊόν, τα πετρέλαιο ήδη μάλλον, όχι το πετρέλαιο μόνο, είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Οπότε λοιπόν έχουμε δυστυχώς και λίγο ανεβασμένες τιμές. Είχαμε φτάσει σε κάποιο σημείο να πουλάμε και 1,27 στην περιοχή μας το πετρέλαιο θέρμανσης, έως και 1,27. Τώρα λοιπόν δυστυχώς έχουμε μία άνοδο, έχουμε φτάσει στο 1,34, 1,35, 1,36 και κάπου εκεί είναι σήμερα οι τιμές. Το άσχημο είναι ότι από ό,τι έτσι πληροφορούμε δεν βλέπουμε να σταθεροποιούνται στο άμεσο μέλλον, δηλαδή αύριο μεθαύριο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι μια τιμή η οποία πλησίαζε με τις περσινές τιμές, αλλά είναι λίγο παραπάνω, είναι λίγο πιο πάνω. Μάλιστα, οι επιδοτήσεις του πετρελαίου, ας πούμε από το τελευταίο, οι επιδοτήσεις του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κατά τη αυξημένες. Και μάλιστα ήταν αυξημένα και τα όρια τα οποία τα δικαιούνται οι συμπολίτες μας, οι καταναλωτές. Βέβαια, πολλοί κόσμος ο οποίος έχει κάνει την αίτησή του για την επιστροφή του φόρου και πιστεύουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, να γίνεται η επιστροφή. Όσον αφορά βέβαια για τις περιοχές οι οποίες εδώ πέρα είναι κατά κάποιο τρόπο με υφιξημένες πωλήσεις, είναι οι ορεινές περιοχές, η ορεινή Αρκαδία που λέμε Λεβίδη, που λέμε Βιτίνα, που λέμε Λακάδια, που λέμε Στεμνίτσα, Δημητσάνα, αν και εκεί έχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες είναι οι λύσεις του ξύλου, οι οποίες είναι και αυτές αξιόπιστες προς Θεού, είναι και αυτές αξιόπιστες. Άρα λοιπόν, σε συνδυασμό ξύλο και πετρέλαιο, ο ορεινός όγκος αντιμετωπίζει τις ανάγκες, οι οποίες είναι ευξημένες για την Αρκαδία. Μην το ξεχνάμε, γιατί έχουμε πολύ τουρισμό στην Αρκαδία, και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τις ενδιάμεσες μέρες. Κλείνοντας, ο κύριος Κακλαμάνος σχολίασε και το φυσικό αέριο, αναφέροντας πως δημιουργούνται πολλά προβλήματα στις πολυκατοικίες από τις ολινώσεις. Εμείς οι εμπόροι καυσίμων δεν ανησυχούμε από την έλευση του αερίου. Δεν ανησυχούμε. Και ξέρουμε ότι δεν ανησυχούμε διότι πράγματι μια σωστή θέρμανση σε ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία, είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι εκ των νόμων κανένα. Εκείνο όμως το οποίο έχουμε προβληματιστεί και σαν πολίτες αυτής της πόλης είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι κατασκευές, αν και εσείς έχετε διαπιστώσει σαν έγκριτοι δημοσιογράφοι που είσαστε στην πόλη μας. Δηλαδή υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στην πόλη μας. Δεν κινδυνολογώ, αλλά μια και μου δίνετε την ευκαιρία. Πού αλλού έχετε δει, δηλαδή στην Αθήνα που ξέρουμε ότι έχει σε μεγάλο βαθμό η Αθήνα το αέριο. Έχουμε δει αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί στις πολυκατοικίες, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια. Με τι κανόνες ασφάλειας γίνονται όλα αυτά. Με τι κανόνες. Σωλήνες από εδώ, μηχανισμοί απάνω στα πεζοδρόμια. Και δράτουμε της ευκαιρίας, μιας και με ρωτήσατε, να σας πω ότι δεν σας πω που συγκεκριμένα. Κοντά στην νομαρχία, δηλαδή στην περιφέρεια, έπεσε αυτοκίνητο απάνω σε μια εγκατάσταση πεζοδρομίου. Βέβαια, είναι γεγονός ότι την προλάβανε.
Τι θα γίνει αύριο το πρωί που θα διοχετευτεί το αέριο? Με τι μέτρα ασφαλείας γίνονται όλα αυτά? Ποιος ενδιαφέρεται? Ποιες υπηρεσίες είναι οι αρμόδιες που επιτρέπουν αυτή την καλοδεχούμενη, το ξαναλέω, αυτή την άναρχη, με αυτόν τον τρόπο τοποθέτηση όλων αυτών των μηχανισμών, οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι σαν το πετρέλαιο που, εντάξει, χύθηκε και πετρέλαιο δεν χάθηκε, ο κόσμος θα πάει στον υπόνομο. Mm-hmm. Αυτά έχουν δυστυχώς βαθμό επικινδυνότητας. Ποιος ασχολείται με αυτά? Βλέπουμε τις πολυκατοικίες, τις έχουν γεμίσει, έχουν χαλάσει την εμφάνιση των σπιτιών και των πολυκατοικιών με μπουλιά, με καπνοδόχους, με έτσι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Έτσι δηλαδή είχαμε σκεφτεί την έλευση του αερίου? Δεν υπάρχουν υπηρεσίες αυτά να τα ελέγξουν? Και εντάξει, αυτή η υπηρεσία, αυτή η εργολάβη, δεν ξέρω ποιοι είναι οι οποίοι ασχολούνται, έχουν άποψη, γνωρίζουν, ξέρουν τι κάνουν? Μιας και μου δώσατε την ευκαιρία να σας πω ότι έχουν καταστρέψει όλους τους δρόμους της πόλης και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, σκάβουν, κάνουν, ράνουν, είναι όντως εξοντωτικός. Διότι στην αρχή αυτή η εταιρεία, η οποία έδειξε μια άριστη διαγωγή, ό,τι χάλαγε το έφτιαχνε, το αποκαθιστούσε. Τώρα έχουμε μια ολόκληρη πόλη η οποία είναι σκαμμένη και για την κεντρική, και για τον κεντρικό αγωγό, αλλά και για αυτούς οι οποίοι συνδέονται με τα σπίτια και με τις πολυκατοικίες. Πότε θα πέσουν άσφαλτοι? Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Αν διαπιστώσετε και αν κάνετε ένα ρεπορτάζ, θα δείτε ότι δεν γίνεται η αποκατάσταση, η σωστή αποκατάσταση. Διότι όταν σε όποια σημεία ρίχνουν την πίσα, μετά από λίγο καιρό ή θα υπάρχουν κάποιες καθιζήσεις ή γενικά θα υπάρχει μια καθίζηση κατά μεσής του δρόμου. Ενώ δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο, όπως έχουμε με το πετρέλαιο, με το αέριο δεν έχουμε. Mm-hmm. Και όχι δεν έχουμε, αλλά με το, να πούμε ότι ξέρετε, υπάρχει μία τιμή η οποία είναι αυτή. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, μάλλον οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν όσο θα πρέπει, ποιες είναι οι ανάγκες τους, ποιες είναι η ποσότητα, δηλαδή σε ένα λίτρο πετρέλαιο τι αέριο αντιστοιχεί, τι θερμίδες θα βγάλει με ένα λίτρο πετρέλαιο, τι θερμίδες θα βγάλει με ένα κιλό, με έναν όγκο αερίου. Όλα αυτά λοιπόν είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν την τιμή. Θεωρώ ότι οι τιμές ακόμα δεν έχουν καθοριστεί. Το κυβικό ποσό είναι το φυσικό αέριο? Λοιπόν, είναι κάπου είναι σαν 90 και μάλιστα όπως και το πετρέλαιο θέρμανση ακρίβεινε, έτσι ακρίβεινε και αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλοί παράμετροι οι οποίοι θα παίξουν ρόλο για να καθορίσουν το τελικό κόστος του προϊόντος που λέγεται αέριο.